ζούσα πολλές φορές με τη σκέψη ότι η ζωή μου τελικά είναι αυτή. Ότι δεν μπορώ να αλλάξω, ότι είναι μια ζωή που είναι λίγο δύσκολη και χωρίς ωραίες εικόνες. Εμένα μου λείπανε οι ωραίες εικόνες. Πάμε παιδιά, πάμε κομβόι. Να πάρουν λίγο τα μυαλά αέρα. Και κάντε μια τον εκκλεισμό, το μαύρο ανταγωνισμό. Το πάω εγώ πιο πέρα. Και μπι 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 και του του του. Βαράτε κλάξουν στα του του. Διαλάτε τις παλιότοξίνες. Έμπρος εμνά και τα πείνα. Αυτοί που πήραν τα βουνά. Να μπούμε και στο βιβλίο Guinness. Το Guinness. Δες το Guinness. Ωραία φύση. Ωραία κρίση. Το έκανες πάλι. The joy with which you smile. Care to see my reason? Care to put your life in mine? Άνοιγε το παράθυρό του και έβλεπε την οδό στουρνάρι στα Εξάρχεια. Τώρα κοιμάται και ξυπνάει με θέα μια λίμνη. Για τον Κώστα, τα 600 χιλιόμετρα της απόστασης Αθήνα-Καστοριά ήταν μόνο μια στιγμή. Η στιγμή της απόφασης. Κώστας Λάκης, ετών 45. Από την Αθήνα των εκατομμυρίων, στην Καστοριά των 17.000 κατοίκων. Από γνωστός, ξένος. Και από επιτυχημένος επαγγελματίας, ερασιτέχνης. Εραστής της τέχνης της ζωής, δηλαδή. Γιούλη! Να ανέβω! Έλα. Από Εξάρχεια Καστοριά. Από Εξάρχεια Καστοριά. Τι σε έφερε εδώ? Ήθελα να φύγω από την Αθήνα, βασικά. Γιατί είμαι και κουράστη, βαριόμουν πια. Και τη δουλειά βαριόμουν. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Γεννήθηκα στον Πειραιά. Τα τελευταία 17 χρόνια μένω στην Αθήνα. Έμενα στην Αθήνα. Και αποφάσισα ότι θέλω να φύγω. Δεν άντεχε στον τρόπο ζωής? Ναι, δεν μου άρεσε πια. Ήταν πολύ βαρετό και ήταν μονότονο και ήταν και λίγο πιεστικό που δεν πήγαινε στο δικό μου προφίλ. Ήταν παρόρμηση το ότι έφυγε από την Αθήνα? Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, τα πήρε μια μέρα και σκόθηκε και έφυγε? Ναι, σχεδόν έτσι ήταν. Σχεδόν έτσι. Εντάξει, θέλει λίγο μελέτη, γιατί δεν φεύγει ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Να αλλάξει τη ζωή. Ναι, πρέπει να πουλήσει ένα σπίτι, πρέπει να βρει έναν τρόπο να έχει τη δουλειά σου. Ποια ήταν η δουλειά σου στην Αθήνα? Η δουλειά μου, δουλεύω σε διαφημιστικές εταιρείες, σε διαφημιστική εταιρεία. Ανταγωνισμός τρομερός. Ανταγωνισμός τρομερός, γοητεία, γιατί είναι ωραία δουλειά αυτή, έχει πλάκα. Είναι όμορφη, νέα πράγματα κάθε μέρα καινούρια. Πολλοί άνθρωποι. Απλά τελευταία 7-8 χρόνια έγινε λίγο βαρετή και αδιάφορη. Μπήκαν άνθρωποι που δεν είχαν πολύ ενδιαφέρον σε αυτό που λέγεται διαφήμιση και θέλαν απλά να αναρχηθούν στα υψηλά, στις υψηλές βαθμίδες της διαφήμισης. Οπότε θεώρησα ότι εγώ δεν ταιριάζω εκεί πέρα. Εμένα μου αρέσει η ζωή να είναι πολύ πιο απλή. Πόσο καιρό είσαι? Είμαι σχεδόν 17 μήνες. Τέρμα το σπίτι στην Αθήνα τελικά? Αγόρασα ένα σπίτι πριν 5 χρόνια και το πούλησα και έφυγα. Mm-hmm. Το έφτιαξα, τακτοποιήθηκα. Ξεφορτώθηκε τα αθηναϊκά βαρύδια, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Ναι, βασικά δεν ήθελα να έχω τίποτα στην Αθήνα που να με δένει. Υπήρχαν κάποιες φορές στην αρχή που έλεγες μήπως έκανα λάθος? Όχι. Ξύπναγα επίτηδες το πρωί. Ξύπναγα το πρωί 7 η ώρα όταν έβγαινε ο ήλιος και έλεγα. Για να βλέπεις αυτό. Λέω, δεν είναι δυνατόν να ζω εγώ αυτό το πράγμα. Μου ήταν τα σύννεφα, κόκκινα, μοβ, πορτοκαλί. Λέω, αυτό δεν το είχα ζήσει ποτέ. Στην Αθήνα, σου λέω, έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια να δω την καλή πλευρά της Αθήνας. Ζούσα πολλές φορές με τη σκέψη ότι η ζωή μου τελικά είναι αυτή.
ότι δεν μπορώ να αλλάξω, ότι είναι μια ζωή που είναι λίγο δύσκολη και χωρίς ωραίες εικόνες. Εμένα μου λείπανε ωραίες εικόνες. Πολλές φορές καθόμουν και έλεγα ότι η Στουρνάρη, που ήταν μια βρώμικη οδός που έμενα, επειδή είχα φτιάξει ένα δικό μου κόσμο πάνω στο ρετυρέ που έμενα, ήταν όμορφη ζωή. Δεν είναι εύκολο να παραδέχεσαι αδυναμίες, ελλείψεις, πραγματικές ανάγκες. Στο ρετυρέ του στην οδό Στουρνάρη, ο Κώστας είχε φτιάξει έναν υπέροχο χώρο. Ένα διαμέρισμα που μπορεί να ήταν όμορφο για σελίδες lifestyle περιοδικών, δεν ήταν όμως αρκετό για τα όνειρά του. Η ζωή σίγουρα έχει ανάγκη από στυλ. Κυρίως όμως έχει ανάγκη από αλήθεια. Ήταν όμως ένα ψεύτικο πράγμα πολλές φορές. Ήταν μια κατασκευή για να μπορείς να αντέξεις. Για να μπορώ να αντέξω, βέβαια. Όταν βλέπω τη λίμνη κάθε πρωί, όταν κάνω μια βόλτα στη λίμνη, όταν βγαίνω στο βουνό, δεν είναι μια ψεύτικη εικόνα. Είναι μια αληθινή εικόνα. Και δεν κάνω προσπάθεια. Στην Αθήνα κάνεις υπερπροσπάθεια πάντα. Να αντέξεις το ταξί, να αντέξεις την κίνηση, τη φασαρία, το καυσαέριο, την πίεση. Κάνεις υπερπροσπάθεια και κάποια στιγμή λες, εντάξει, καλά είμαι. Το καλά είμαι σημαίνει ότι δεν έχω ματώσει πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να κάνεις μια προσπάθεια, όχι μόνο να μην ματώσεις, αλλά να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Νιώθεις αυτή την αλλαγή μέσα? Ω, πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πολλές φορές που κάθομαι και σκέφτομαι πόσο τυχερός είμαι με την απόφαση αυτή που έχω πάρει. Γιατί Καστοριά? Εγώ με τον Πειραιά. Η θάλασσα για μένα ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Το υγρό στοιχείο έπρεπε να υπάρχει. Ναι, ναι. Οπότε δεν θα μπορούσα να πάω να μείνω σε ένα βουνό που να μην βλέπω θάλασσα, να μην βλέπω λίμνη. Τώρα έχεις και βουνό και θάλασσα. Τώρα τα έχω όλα μαζί νομίζω. Είναι το ιδανικό αυτό. Είχες έρθει, σου άρεσε? Είχα έρθει μια φορά με φίλους, μου άρεσε και αποφάσισα ότι αν είναι να φύγω από την Αθήνα, μπορώ να ζήσω μόνο εδώ πέρα. Τόπο διαμονής, δουλειά, ανάγκες, ας πούμε ότι αλλάζει εύκολα κανείς. Με τους φίλους όμως τι γίνεται? Είσαι λοιπόν ξένος και μόνος σε ένα άγνωστο μέρος με άγνωστους ανθρώπους που μπορεί και να σε κοιτάζουν με μισό μάτι στην αρχή. Σκούρα τα πράγματα. Ο τρόπος που γνωριστήκαμε με τον Κώστα ήταν αστείος, γιατί ήταν στο χώρο του ομίλου Scrabble, ήταν μπροστά σε ένα ταμπλό και είχε μπροστά του 7 γράμματα όλα σύμφωνα. Εγώ ως παλιά παίκτρια που τον έβλεπα έτσι χαλαρό, σκεφτόμουν τι θέλει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει πόσο άσχημη είναι η θέση του. Του λέω, άλλαξε τα Χριστιανέ μου τα γράμματά σου, τα κρατάς. Και γυρίζει και μου λέει, λα μωρέ μου λέει, πώς κάνεις έτσι, ένα παιχνίδι είναι. Αυτό ήταν, από εκείνη την ώρα τον αγάπησα και ήθελα να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μου, ήθελα να γίνει φίλος μου. Ήθελα αυτή την θετική του άβρα μέσα στη ζωή μου. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη που τον γνώρισα και σκέφτομαι ότι αφού η κοινωνία μας της Καστοριάς κέρδισε ένα τέτοιον άνθρωπο που ήρθε από τη Μεγαλούπολη για να μείνει εδώ, τότε υπάρχει ελπίδα, δεν θα τελματώσουμε ποτέ με τέτοιους ανθρώπους γύρω μας.